Unboxing και πρώτες εντυπώσεις από το Dungeon Lords. Πάλι του Βλάντα. Καθήλ είναι ένας σχεδιαστής ο οποίος έχει κάνει τεράστιο όνομα για τον εαυτό του και δικαιολογημένα. Έχει βγάλει παιχνιδάρες όπως το Mage Knight και άλλα πολλά. Πρόσφατα παίξαμε τον Dungeon Pets και μας άρεσε πάρα πολύ. Αντίστροφα, γιατί πρώτα έχει βγει αυτό και μετά τον Dungeon Pets. Απλά τώρα θέλουμε να παίξουμε και τον Dungeon Lords. Θα κάνουμε ένα unboxing για να δείξουμε πώς είναι το κουτί. Και έρχεται σύντομα how to play video, να εξηγήσουμε τους κανόνες και να πούμε μια σύντομη γνώμη για το παιχνίδι. Ας το ανοίξουμε να δούμε τι υπάρχει μέσα. CG, αγαπημένη εταιρεία, πραγματικά υπέροχη. Βγάζει παιχνίδια στην κατηγορία των 35-40 ευρώ. Εξαιρετικά. Με πολύ ζουμί, πολύ στρατηγικό βάθος, πολύ ωραία παραγωγή, πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία φαντασία, πολύ ωραία θέματα, πολύ ωραία ιδέα. Είναι εταιρεία η οποία εύκολα μπορεί να είναι στις κορυφαίες και αγαπημένες μου και νομίζω και πολλών εκτός από μένα. Ας ανοίξουμε το κουτί να δούμε τι υπάρχει μέσα. Το εξώφυλλο είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά θεματικά βρισκόμαστε, είμαστε Dungeon Lord όπως λέει και το παιχνίδι. Έχουμε πολλούς μήνυνων και τους έρχονται ήρωες να μπουν στο μπουντρούμι μας και να μας σκοτώσουν, να κλέψουν τους θησαυρούς μας και το καθεξής και πρέπει εμείς να τους αποθήσουμε. Λίγο πολύ αυτό είναι η θεματολογία του παιχνιδιού. Πάλι το φυλάδιο με τα παιχνίδια της CG. Εξαιρετικά παιχνίδια όλα. Αγαπημένη εταιρεία, Through the Ages, Galaxy Tracker, Last Will, ένα και ένα όλα. Dungeon Lord, Dungeon Pets, Cholkin, τα σκαλάρι είναι εξαιρετικά. Είναι πάρα πολύ καλή εταιρεία. Την προτείνω ανεπιφύλακτα. Γενικά. Λοιπόν, το φυλάδιο οδηγιών. Άλλο ένα καταπληκτικό φυλάδιο οδηγιών από την CG. Όλα στη θέση τους, δομημένα. Πολύ εύκολο να το διαβάσει κανείς και να το παρακολουθήσει. Παραδείγματα και εικόνες για να ξεχωρίζεις τι είναι τι. Πολύ εύκολο, να μην έχεις πρόβλημα. Έχει κάμποσους κανόνες, όπως και το Dungeon Pets είχε αρκετές λεπτομέρειες. Δεν είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά έχει αρκετά πράγματα και να παρακολουθήσει κανείς. Σίγουρα μετά από ένα-δύο plays το συνηθίζεις και μπορείς εύκολα να μπεις στη λογική και δεν χρειάζεται τόσο πολλά refreshers. Ωραία, αυτό είναι το φυλάδιο οδηγιών, το βάζω λίγο στην άκρη. Πάμε να δούμε τα περιεχόμενα. Έχουμε τέσσερα ταμπλό με περιεχόμενα και token. Θα επανέλθουμε να τα βάλουμε λίγο στην άκρη. Πάμε να δούμε τα ταμπλό. Αυτά είναι τα ταμπλό των παικτών. Υπάρχει ένα σε κάθε χρώμα παίκτη. Βλέπετε, είναι ο πράσινος, ο κίτρινος, ο κόκκινος και ο μπλε αντίστοιχα. Ανοίγω ενδεικτικά του πράσινου για να το δείξω, γιατί ολονών είναι το ίδιο. Το οποίο ανοίγει από εδώ. Είναι διπλής όψης. Η μία πλευρά είναι αυτή, η οποία δείχνει ουσιαστικά το μπουντρούμι του κάθε παίκτη, έτσι. Εδώ είναι η επιφάνεια, εδώ είναι το κάστρο, οι ήρωες που θα αρχίσουν να κατεβαίνουν κάτω για να μας επιτίθονται. Εδώ φτιάχνουμε το δίκτυο με το μπουντρούμι μας. Εδώ μπαίνουν θέσεις οι διάφορες κάρτες. Εδώ κοιτάξτε την εικονογράφηση, είναι πολύ ωραίο σαν concept και σαν ιδέα. Και όλο αυτό είναι καλό δεμένο με ένα πολύ καλό γύρο, έτσι, που έχει πολύ καλούς μηχανισμούς. Θα το δούμε σύντομα πώς παίζεται. Από την πίσω πλευρά έχει αυτή την διευθέτηση και το ίδιο ισχύει και για τους τέσσερις παίκτες, έτσι. Είναι μια χαρά το χαρτόνι, όχι ιδιαίτερα χοντρό, αλλά αρκετά χοντρό και πολύ σταθερό και στιβαρό. Πολύ καλή ποιότητα. Ωραία, το βάζουμε στην άκρη. Μέσα βρίσκουμε μία πληθώρα από, θα βγάζω λίγο εδώ για να τα δείξω από κοντά, από ξύλινα component που είναι δείκτες για τον κάθε παίκτη, κυβάκια, διάφορα υλικά, διάφοροι μικροί Dungeon Lord δράκοι, δεν ξέρω τι, πώς θέλουμε να τους πούμε. Ωραία. Ένα deck καρτών. Να, οι δράκοι ουσιαστικά, κοιτάξτε, έρχεται η εταιρεία με πολύ ωραία αυτοκόλλητα, τα οποία θα τα κολλήσουμε σε αυτά τα μικρά ξύλινα δρακάκια που έχουμε για να φτιάξουμε τους Dungeon Lords, οι οποίοι θα έχουν αυτοκόλλητα αριστερά και δεξιά και θα φαίνεται πολύ πιο ωραία στο μάτι καθώς γεμίζουν το ταμπλό μας. Στο βάλουμε λίγο στην άκρη. Κόκκινα ακριλικά διάφανα κυβάκια, πλαστικά, πολύ ωραία ποιότητα. Για χρήση μέσα στο παιχνίδι. Το ότι αυτό το παιχνίδι κάνει 35-40 ευρώ πραγματικά είναι. Και δεν αναφέρουμε μόνο από τα περιεχόμενα τα οποία είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα, αναφέρουμε τόσο και από το ίδιο το παιχνίδι, το οποίο είναι εξαιρετικό, έτσι.
Δεν ξέρω αν κάποιος θα διαφωνήσει μαζί μου, αλλά θεωρώ ότι η CG είναι μια εταιρεία η οποία με έχει ξαφνιάσει με το πόσο καλά είναι τα παιχνίδια σε σχέση με την τιμή τους. Αυτό είναι μια χούφτα από Minions, κάθε παίχτης θα πάρει ένα συγκεκριμένο αριθμό. Εδώ δεν είναι στο χρώμα των παίκτων όπως βλέπετε, είναι generic, είναι κοινό resource τα Minions των Dungeon Lords. Αν δείτε από κοντά έχουν πολύ ωραία λεπτομέρεια, είναι imps με τα μικρά τους αυτιά προς τα πάνω. Πολύ ωραία μινιατουρίτσα, πολύ ωραίο component. Θα κρατήσω ένα-δύο να σας τα δείξω από πιο κοντά. Πάνω εδώ ας πούμε. Ξέρω θα τα πιάσει καλά η κάμερα. Είναι πολύ όμορφα. Γενικά η CG έχει και το εξής στα φιλάδια οδηγιών της, αν έχει διαβάσει κάποιος. Ακόμα και στα application στο ίντερνετ, στις digital εκδόσεις το κάνει. Έχει πολύ χιούμορ. Δηλαδή περιγράφει με πολύ χιούμορ τους κανόνες. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να πούνε ότι το κερδίζουν όλες οι εταιρείες αυτό. Η CG όμως το κερδίζει. Λοιπόν, αυτό το ταμπλό. Ωραία εικονογράφηση. Και από την πίσω πλευρά. Τις εποχές. Χειμώνας, άνοιξη, φθινόπωρο και καλοκαίρι. Με θέσεις για το ταμπλό και αυτό εδώ το κομμάτι πάλι το ταμπλό που πίσω έχει απλά μία εικονογράφηση για να μπουν διαφορετικές θέσεις οι διαφορετικές κάρτες πάνω. Το κεντρικό ταμπλό του Dungeon Lords είναι αυτό εδώ, είναι πάρα πολύ όμορφο, πάλι η ιδέα είναι το μπουντρούμι, κοιτάξτε εδώ την πόλη, το κάστρο των ανθρώπων πάνω. Το πράσινο και η ομορφιά στη φύση, εμείς όμως δεν είμαστε καλοί, είμαστε κακοί σε αυτό το παιχνίδι, είμαστε Dungeon Lord, οπότε εδώ είναι οι θέσεις worker placement που θα γίνονται για να πάρουμε διάφορα πράγματα, όλες έχουν διαφορετικά tier 1, 2, 3 και διαφορετικές απαιτήσεις, ένα meter εδώ, πολύ ωραίο fan art, ταιριάζει σε πίθη ότι είσαι σε μπουντρούμι, πολύ ωραίο. Οπότε πάμε να τα βάλουμε στην άκρη για να δούμε λίγο τις καρτούλες και τα punchboard και να ολοκληρώσουμε τα περιεχόμενα του Dungeon Lords. Πολύ πιθανό να το παίξουμε πολύ σύντομα το παιχνίδι. Μιλάμε για αυτήν ή την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα γυρίσουμε και το How to Play βίντεο για να το ανεβάσουμε στο κανάλι μας. Έχει πάρα πολλά περιεχόμενα το παιχνίδι. Ωραία. Τα punchboard. Ενδεικτικά, δύο punchboard, θα ανοίξω μόνο ένα. Τα πλακίδια, το κοπίδι είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα στην CG. Ποτέ δεν έχω πρόβλημα με τη φθορά πλακιδίων καθώς τα κόβω. Δείτε για παράδειγμα μερικά από τα πλακίδια εδώ. Είναι, αν και λεπτό, είναι πολύ ποιοτικό το cardstock που έχουν. Δείτε λίγο μερικά από τα μπλακίδια. Όμορφα. Εδώ είναι κάποιοι διάδρομοι, στους οποίους θα τους φτιάχνουμε καθώς στο ταμπλό του κάθε παίχτη, καθώς θα αναπτύσσουμε τον μπουντρούμι μας, εδώ, φτιάχνοντας networks κτλ. Πολύ ωραίο και αυτό. Θα ρίχνω τώρα λίγο πώς να είναι μέσα. Εδώ είναι κάποιοι ήρωες από αυτούς που θα έρθουν να μας σκοτώσουν, να κλέψουν τα πράγματά μας και να μας αντιμετωπίσουν στο... να έρθουν στο σπίτι μας, στο μπουντούρι μας και να κάνουν ζημιά με λίγα λόγια. Δείτε λίγο εδώ. Με τις αξίες τους πάνω κτλ. Και μια πληθώρα από διαφορετικά άλλα token, δείκτες. Έχουμε δύο τέτοια punchboard μέσα στο Dungeon Lords για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο σύνολο των απαιτήσεων του παιχνιδιού. Αυτά. Τελευταία που έχει μείνει να σας δείξω είναι λίγο τις κάρτες. Οι κάρτες του παιχνιδιού, κίτρινες, κόκκινες και μπλε. Δεκάκια για τον κάθε παίχτη. Με εικονογράφηση. Με πάπυρους, με σπαθιά και ούτω καθεξής. Και επιπλέον deck, θα τα δείξω λίγο εντάχει. Αυτές με κείμενο. Είναι διάφορα quest αν δεν κάνω λάθος.
πολύ κειμενό αυτό το δικάκι. Και αυτές εδώ. Μπόλικες κάρτες στο παιχνίδι συνεισφέρουν στο σύνολο των components μαζί με τα προσωπικά ταμπλό του κάθε παίχτη. Αυτό ήταν το unboxing του Dungeon Lords. Ελπίζω να σας άρεσε. Μια γρήγορη ματιά στο τι έχει το κουτί μέσα. Σύντομα θα έρθουμε με how to play video για το πώς παίζετε το παιχνίδι.